Καλησπέρα. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Φάνη, τον εαυτό μου δηλαδή, και θα ήθελα να το ρωτήσω κάποια πράγματα. Πολλά ακούμε για τον Μήλο Τσαμαρίτη, αλλά λίγα βλέπουμε. Θα μας πεις λίγο έτσι 2-3 λόγια για την πορεία της ταινίας, πότε θα τη δούμε, πώς θα προβληθεί κτλ. Ναι, Φάνη, αυτέ μου, σε ευχαριστώ που μου δίνεις τη δυνατότητα να πω 2 λόγια για την ταινία. Σίγουρα ο κόσμος άκουγε πολλά για την παραγωγή της ταινίας, για τη διανομή. Σιγά σιγά όμως φτάνει η στιγμή που θα αρχίσει η ταινία να προβάλλεται στα διάφορα φεστιβάλ. Η παγκόσμια πρεμιέρα θα γίνει στο φεστιβάλ του Λονδίνου, Portobello Film Festival, στις 2 Σεπτεμβρίου. Πανελλήνια πρεμιέρα θα γίνει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στις 9 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 5 με 5.30 θα γίνει η προβολή της ταινίας. Στη συνέχεια για την Βόρεια Ελλάδα θα γίνει προβολή στο φεστιβάλ της Νάουσας και θα συνεχίσει η ταινία της προβολές σε διάφορα άλλα φεστιβάλ όπως αυτό της Κύπρου στις 20 Οκτωβρίου και στο Διεθνές Φεστιβάλ Πελοποννήσου το οποίο γίνεται τον Οκτώβριο, τον Δεκέμβριο, συγγνώμη. Τώρα αν γίνει αποδεκτό και από κάποια άλλα φεστιβάλ θα το μάθουμε στο μέλλον. Μία ακόμα ερώτηση θα θέλαμε να σας κάνουμε, Φάνη. Μετά από τόσους μήνες, από την ολοκλήρωση της ταινίας, τι είναι αυτό που κρατάς, ποια είναι η γεύση που σου αφήνει όλη αυτή η προσπάθεια? Λες και είσαι μέσα στο μυαλό μου, αυτή την ερώτηση ήθελα πάντα να μου κάνω. Και να λοιπόν που μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι μετά από τόσους μήνες κρατάω το συνέστημα της ευχαρίστησης μέσα μου, διότι από μηδενικό budget μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα που γίναν τα γυρίσματα και ολοκληρώθηκαν, ξαφνικά βρισκόμαστε σε κάποια φεστιβάλ, όπως αυτό της Νάουσας, όπως αυτό του Λονδίνου, όπως αυτό της Αθήνας, στην Κύπρο κτλ. Όλα αυτά γίναν μέσα από το μεράκι που είχαμε, εμείς, όλα τα παιδιά που βοηθήσαν, όλοι οι συνεργάτες, και γι' αυτό και δείξαμε λίγο ίσως πιο υπερβάτορο ζήλο στην προβολή της ταινίας και στην πρόθεσή της, διότι όπως ξαναείπα έγινε με μηδενικό budget και καθαρά με το μεράκι όλων των συντελεστών της. Σε ευχαριστούμε, Φάνη.